Εορτάζει σήμερα ο Άγιος Νικόλαος 6 Δεκεμβρίου και θέλω λίγο να πάμε στον Ιωάννη Λίλη, τον επίκουρο καθηγητή βέβαια και πρόεδρο Παγκρετίου Συνδέσμου Θεολόγων και συνεργάτη μας εδώ στον Όμιλο της Crete TV. Ιωάννη, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα Νίκο και χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ιωάννη, για βάλε μας το κλίμα σήμερα. Άγιος Νικόλαος, πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω? 270 με 340 μετά Χριστόν, πολλούς αιώνες, 17-18 αιώνες πίσω, τότε που έζησε ο Άγιος, και συνδέεται βέβαια με τη Λυκία, τη Φρυγία, μια περιοχή που σήμερα είναι νοτιοδυτικά της Τουρκίας, ναι, απέναντι από τη Ρόδο. Εκεί γεννήθηκε και εκεί αργότερα έγινε επίσκοπος. Μιλάμε δηλαδή 3-4 αιώνα, προλαβαίνει την τελευταία περίοδο διωχμό και λίγο το Μεγάλο Κωνσταντίνο. Ο Άγιος Νικόλαος έγινε επίσκοπος στην ίδια περιοχή, στα Μοίρα της Λυκίας, και πήρε και μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το 325 εναντίον του Αρίου, οπότε ναι, προλαβαίνει και το Μεγάλο Κωνσταντίνο, και υπάρχει η παράδοση ότι χαστούκησε και τον Άριο κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με το βίο του Αγίου, πού θα στεκώσουν? Ναι, θα στεκόμουν στο ότι ήταν πολύ πλούσιος, δεν είχε αδέρφια, οπότε κληρονόμησε και όλη την περιουσία, αλλά από πολύ μικρός ήθελε να γίνει μοναχός. Πήγε ένα ταξίδι στα Ιεροσόλυμα και αποφάσισε όταν γύρισε να αφιερωθεί στο Θεό, έδωσε την περιουσία του, έγινε ηγούμενος στη Μονή, εκεί κοντά στην περιοχή εκεί που γεννήθηκε. Όταν πέθανε ο αρχιεπίσκοπος της περιοχής, τον πρότειναν οι επίσκοποι να γίνει αυτός αρχιεπίσκοπος. Αντιμετώπισε κάποια προβλήματα στην αρχή για τον Άγιο άνθρωπο στην τελευταία περίοδο των διωγμών. Και μετά με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο ξεκινάει η πορεία του. Γενικά είχε ήσυχη ζωή. Πεθαίνει εκεί πέρα, 73 ετών, ως αρχιεπίσκοπος. Περιπετειώδη ήταν η περίοδος σχετικά μετά το θάνατό του με τα οστά του. Ναι. Διότι επειδή είχε βγάλει πολύ καλό όνομα, πήρανε τα οστά του οι Λατίνοι εν 10ο αιώνα, λίγο μετά το σχίσμα, με το πρόσχημο ότι οι Τούρκοι θα τα είχαν λαϊλατίσει και θα είχαν χαθεί. Τα πηγαίνουν στον Μπάρι της Ιταλίας και 1100 μετά στην πρώτη σταυροφορία ο επίσκοπος της Βενετίας περνάει, παίρνει ό,τι υπήρχε από τον τάφο του στη Φρυγία. Πηγαίνει στη Βενετία και ήθελε να κάνει αυτόν τον επίσημα τον Άγιο της Βενετίας και όχι τον Άγιο Μάρκο. Δεν τα κατάφερε όμως γιατί ο τάφος ήταν στον Μπάρι. Το 1953 από τη Βενετία μεταφέρθηκαν στον Μπάρι, εκεί ανοίχθηκαν. Σε όλη τη διάρκεια, όλους αυτούς τους αιώνες ήταν στο Λίντο, ένα μικρό μέρος προς τη θάλασσα έξω από τη Βενετία. Και εκεί με έναν πολύ σπουδαίο καθηγητή είδαν ανατομίας και ιατρικής ότι έπασχε από αρθρίτιδα, που το 1953 και εξής έγινε αυτό η έρευνα, που επιβεβαιώνεται από το βίο του. Και μάλλον είχε περάσει από μια υγρή φυλακή και είχε ένα θέμα και με τα οστά στο κρανίο, στο κεφάλι. Και αρθρίτιδα, και οπότε αυτό επιβεβαιώνεται. Θα έμενα σε αυτό, θα έμενα στους σταυροφόρους που τα ήθελαν, στην ήσυχη ζωή του και στο ότι έδωσε την περιουσία του. Μάλιστα, προστάτης των ναυτικών, του πολεμικού ναυτικού. Είναι των ναυτικών, γιατί παρατηρούνται πολλά θαύματα στη θάλασσα. Βέβαια, Νικόλαος, Κλάος, Κλάος, Σάντα Κλάος, λατινικά είναι ο Άγιος Νικόλαος. Αυτός ο Άγιος Νικόλαος, όπως τον είχαν για τα δώρα, ταυτίστηκε σε εμάς μετά τη Βαβαροκρατία με τον Άγιο Βασίλειο. Τον ίδιο γεμάτο παππούλι που φέρει τα δώρα. Ναι. Και σε εμάς δεν ήταν 6 Δεκεμβρίου, είχε πάει 1 Γενάρη. Δεν είναι βέβαια ούτε ο Άγιος Νικόλαος, Σάντα Κλάους, ούτε ο Άγιος Βασίλειος. Αλλά επειδή έδινε πολλά δώρα και ήταν φιλάνθρωπος, ταυτίστηκε με αυτό το περιστατικό που η δική μας παράδοση δεν το δέχτηκε. Μάλιστα. Ιωάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αναφορικά τώρα με τη δημοφιλία του ονόματος, απορία τώρα εδώ, σε επίπεδο Ελλάδας, πώς προκύπτει? Ήταν ένας Άγιος πολύ λαοφιλής και στην Τουρκοκρατία, τέλη Βυζαντίου, και τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Υπήρχαν πολλοί ναυτικοί και υπήρχαν πειρατές. Προστάτευα από τους πειρατές, γι' αυτό πάρα πολύ έχουν πάρει το όνομα Νικόλαος. Μάλιστα, λοιπόν, και του χρόνου, Ιωάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.